Οι δυνατότητες παρέμβασης για την ενίσχυση μελών κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας τα χρόνια της κρίσης αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου στο τριήμερο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ξεκινά την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα όπως τα δικαιώματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί μία από τις παραμέτρους που θα αναφερθούν στο συνέδριο. Οι επιπτώσεις ωστόσο της κρίσης στην ψυχική υγεία στη χώρα τίθενται στο προσκήνιο, με δεδομένη την επιστημονική στατιστική πλέον καταγραφή της τεράστιας αύξησης των ψυχικών διαταραχών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Άρτεμις Γιώτσα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία έχουν τριπλασιαστεί οι ψυχικές διαταραχές. Είμαστε, αν θέλετε, η μοναδική χώρα της Ευρώπης που οι δαπάνες για την προάσπιση της ψυχικής υγείας έχουν μειωθεί κατά το 50% κατά το ίμιση, ενώ έχουν τριπλασιαστεί οι ψυχικές διαταραχές. Έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά σε εκδήλωση κατάθλιψης, αυτοκτονικών ιδεασμών και δυστυχώς η πρόσβαση των ατόμων σε μονάδες ψυχικής υγείας συνεχώς μειώνεται. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, όπως και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων, να δώσει στήριξη και βοήθεια σε θελοντικό επίπεδο, ειδικά σε ομάδες που βάλλονται από την κρίση. Και αυτή τη στιγμή οργανώνουμε σε όλες τις χώρες υποστηρικτικές ομάδες από ψυχολόγους προς τους πρόσφυγες, τις οικογένειες, τα παιδιά, όπως επίσης και σε κάθε άτομο το οποίο βρίσκεται εκτεθειμένο σε κάποια κρίση. Και όταν λέμε κρίση εννοούμε όχι μόνο την οικονομική, όχι μόνο το προσφυγικό, μπορεί να είναι και μια φυσική καταστροφή. Τα άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα στο να διαχειριστούν με επιτυχία τις κρίσεις είναι τα άτομα τα οποία δεν έχουν ανθεκτικότητα. Εδώ λοιπόν είναι, αν θέλετε, το μεγάλο στοίχημα των επιστημόνων. Πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι μας για να βοηθήσουμε τα άτομα, τα παιδιά, τις οικογένειες, τους ενήλικες και όλες, αν θέλετε, τις κοινωνικές ομάδες να διαχειρίζονται με επιτυχία και όταν λέω με επιτυχία, αν είναι δυνατόν, με ανθεκτικότητα της κρίσης. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και ανοίγει και επίσημα τις πύλες του την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Ο Πρίτανης Γεώργιος Καψάλης έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκής εμβέλειας που θα εισφέρει μελλοντικά ωφέλη στην πόλη και το Πανεπιστήμιο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το συνέδριο αυτό έχει και έναν άκρος επίκαιρο χαρακτήρα, καθώς θα αναδειχθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των παιδιών, με τους πρόσφυγες, με τους κανόνες της έρευνας και ούτω καθεξής. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, κυρία Άρτεμις Γιώτσα, είναι η πρόεδρος και η ψυχή του συνεδρίου. Είναι βέβαιο ότι ανέλαβε προσωπικά μια μεγάλη πρωτοβουλία ευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως είμαι επίσης βέβαιος ότι θα φέρει σε αίσιο τέλος για το Πανεπιστήμιο και το τμήμα της το εγχείρημα αυτό. Τα 16 στρογγυλά τραπέζια θα έχουν πολλές θεματικές ενότητες όπως ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχολογία, ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση και με πολύ μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών με το εφαρμοσμένο έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανθρώπινα δικαιώματα και υγεία, τα δικαιώματα των πολιτών στον τομέα της υγείας, τα δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα και παιδιά. Ένα σημαντικό μέρος του συνεδρίου επίσης θα αναφερθεί στον τομέα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως επίσης και στην έκθεση των παιδιών και των ενηλίκων στο διαδίκτυο. Είναι ένας πολύ επίκαιρος τομέας, ο οποίος αφορά όλους μας, γονείς, παιδιά, επιστήμονες, και ερχόμαστε να πλαισιώσουμε με την ενεργή συμμετοχή των νομικών, καθώς έχουμε σχεδιάσει και ένα τραπέζι, στο οποίο συμμετέχει ο Δικηγορικός Σύλλογος του Νομού Ιωαννίνων, καθώς και εκπρόσωπος από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείψει
το μεγάλο κομμάτι της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία και πώς βάλλονται τα δικαιώματα των ατόμων μέσα από αυτή.